Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η επιστημονική, φιλοσοφική, θεολογική εκπομπή που διαπραγματεύεται θεολογικά, φιλοσοφικά ζητήματα, θέματα διαχρονικά που απασχολούν την ανθρώπινη ψυχοπνευματική ολότητα. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας να δούμε ένα σημαντικό θέμα, να δούμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Κατά καιρούς βλέπουμε και διάφορα ποσοστά για το ζήτημα της σκεφτικότητας και τη σκεφτική αδιαφορία, για τη δύναμη της πίστης, όλα αυτά τα θέματα τα οποία σήμερα με τη βοήθεια ενός ειδικού, ενός διακεκριμένου επιστήμονα θα προσπαθήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε λιγάκι τι φταίει στην εποχή μας και υπάρχει μια σκεφτική αδιαφορία. Να δούμε τη σύνδεση της σκεφτικής αδιαφορίας και του αγνωστικισμού. Αυτό που λέει ο καθημερινός άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι δεν μπορώ να κατανοήσω τον Θεό με την ανθρώπινη πεπερασμένη λογική, άρα δεν πιστεύω και στον Θεό. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε μαζί με τη βοήθεια του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κυρίου Σπινίδωνα Τσιτσίγκου, του μόνιμου συνεργάτη αυτής της εκπομπής, που με τη σημαντική αυτή βοήθεια που εδώ παρέχει ο κύριος Βασίλης Ατζακλής, θα μας πει τα σοφά του λόγια και σήμερα και σε αυτήν την εκπομπή. Αλλά πριν περάσουμε και δούμε τις απόψεις των συνεργατών αυτής της εκπομπής, πολύ σύντομα και επιγραμματικά για όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει φιλοσοφικά και θεολογικά βιβλία που μιλούν για την ιστορία της φιλοσοφίας, για την μαγεία της φιλοσοφίας, τον μυστικισμό της φιλοσοφίας. Βλέπουμε και το πρώτο βιβλίο το οποίο έχω γράψει που μιλάει για την ουσία και την αθανασία της ψυχής, για τη φύση της ψυχής, για πώς μπορούμε να ερεμήσουμε και να δούμε την ελπίδα της πίστεως στην σημερινή δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Το επόμενο βιβλίο που έχω γράψει, μιλάει για την ταινία του χρόνου, για την δημιουργικότητα, για την κλίση, για την αξιοποίηση του χρόνου, όλα αυτά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο να προχωρήσει τη ζωή του και να αξιοποιήσει σωστά τον χρόνο του. Και επίσης μιλάω για την ευθύγραμμη και η κυκλική πορεία του χρόνου. Στο επόμενο βιβλίο μιλάω για τον νέο πλατωνισμό, η διδακτορική μου διατριβή ήταν η έννοια του καλού στον Πλοτίνο, το έργο μου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι φύση και σιωπή στον Πλοτίνο, να δούμε τα μυστικά της φύσεως. Τι υπάρχει μες στη φύση και πώς ο νεοπλατωνισμός και ο Πλοτίνος επηρέασε τους πατέρες της Εκκλησίας και με πολλούς άλλους φιλοσόφους. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Βλέπουμε στο μεγάλο μετέωρο τις μορφές αυτές του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη και πώς αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι επηρέασαν την ανθρωπότητα και τη σύνδεση της φιλοσοφίας με την πατερική σκέψη. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και η ιστορία και η έννοια της ιστορίας, πώς πρέπει να εξετάζεται σωστά η αντικειμενική ιστορία για να μπορέσουμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε βασικά σημεία της ιστορία του τόπου μας. Περνάμε λοιπόν να δούμε στοιχεία για το σημερινό θέμα. Βλέπετε επίσης και το τηλέφωνο που μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να ακούμε τις ερωτήσεις, τα στοιχεία, τις πληροφορίες που θα θέλετε να απαντήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Στο 210-6832-706 και για τα βιβλία τα οποία ανέφερα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο. Κύριε Τσιτσίγκο, να είστε καλά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Γιατί σας γνωρίζω, ξέρω ότι είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Έχετε πολλά κοινά σημεία με την μορφή, με την ιδεολογία και με τη σκέψη τη δική μου και του κυρίου Ατζακλή. Μιλάμε εδώ για φιλοσοφία, μιλάμε εδώ για θεολογία, μιλάμε εδώ για ψυχολογία, θέματα τα οποία διαπραγματεύεστε στα βιβλία σας, στην ακαδημαϊκή σας καριέρα. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν σας καλέσαμε σήμερα να μας πείτε πολλά στοιχεία τα οποία παρουσιάζετε και στα βιβλία σας και στην ακαδημαϊκή σας πορεία. Να δούμε λοιπόν έννοιες όπου ο κόσμος σήμερα δυσκολεύεται να τις κατανοήσει, να τις καταλάβει. Ακούμε πολλές έννοιες όπως είπα και εγώ στην εισαγωγή. Να δούμε σήμερα γιατί έχουμε φτάσει και στην πνευματική κρίση και γιατί υπάρχει η θρησκευτική αδιαφορία. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν και οδηγούν τον άνθρωπο της εποχής μας στο να έχει μια θρησκευτική αδιαφορία. Πριν να απαντήσω, αγαπητέ φίλε και κύριε συνάδελφε και εσείς αγαπητέ μου γιατρέ,
Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας τιμάει η παρουσία σας. Επίσης, να καλησπερίσω τους ακροατάς μας και ξεκινώ με το ερέθισμα το οποίο μου δώσατε, ότι σήμερα ιδίως οι νέοι, σύμφωνα με στατιστικές, ναι, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί είτε σε ελληνικά έντυπα είτε σε ξένα, βλέπουμε ότι στο ερώτημα εάν πραγματικά είναι κοντά στη θρησκεία, εάν δηλαδή τους εγγίζει το θείον ή όχι, πέραν από το ζήτημα της εκκλησίας, του συχνού εκκλησιασμού ή του κλήρου γενικότερα, βλέπουμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, συνεχώς τα ποσοστά αυτά να δεικνύουν ότι κυρίως οι νέοι ομολογούν ότι βρίσκονται κοντά στο θρησκευτικό γίγνεσθε. Ναι. Αυτό σαν γεγονός θα πρέπει να μας κάνει μια εντύπωση, διότι παρά τις αντιξότητες, τους διωγμούς, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς, που υφίσταται ιδίως ο χριστιανισμός, αλλά και γενικότερα η θεολογία, η θρησκεία, η μεταφυσική, που βάλλονται ένδοθεν και έξωθεν με ποικίλους τρόπους, οι νέοι βλέπουμε ότι κρατούν κάποια, ας το πούμε, ρίσματα γύρω από το πνευματικό στοιχείο, το μεταφυσικό. Mm-hmm. Φυσικά και ο εκκλησιασμός παίζει ρόλο, ναι, τον οποίο βλέπουμε βέβαια εμείς οι Έλληνες συχνότερα στις μεγάλες έτσι, λαϊκές εορτές, εθνικές, οι οποίες έχουν και το χαρακτήρα του folklore μέσα. Ναι. Και θα μπορούσε να πει κάποιος πολύ εύκολα κοινωνιολογικά ότι οι θρησκευόμενοι τροπολτινά που έρχονται στις μεγάλες αυτές γιορτές δεν έρχονται επειδή ακριβώς το πιστεύουν. Άλλωστε, ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε, τη στιγμή του Χριστός Ανέστη, που βγαίνουν όλοι και μόλις ο παπάς πει το Χριστός Ανέστη, φεύγουν και εγκαταλείπουν. Αυτό βέβαια δεικνύει για μας στην ψυχολογία της θρησκείας, ναι, μία, όπως την ονομάζουμε, εξωτερική θρησκευτικότητα. Ναι. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θρησκευτικότητα, σαν πρώτη διαίρεση, διαιρείται στην εξωτερική και στην εσωτερική, εσωτερική θρησκευτικότητα. Η εξωτερική θρησκευτικότητα έχει να κάνει με το... Πώς εκφράζεται. Ναι, με το, ναι, φαίνεσθε και με κάποιες ανάγκες οι οποίες πληρούν αυτή την επιθυμία του ανθρώπου, αλλά συνδέονται και με κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Ναι. Για παράδειγμα, κάποιοι, ας πούμε, δημόσια πρόσωπα κυρίως, τα οποία βλέπετε να έρχονται σε δοξολογίες, σε επίσημες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο συγκεκριμένα και για το συγκεκριμένο σκοπό, ναι, για ευνόητους λόγους. Από εκεί και πέρα. Όμως, πέραν της θρησκευτικής εξωτερικής αυτής φαινομενολογικής παραστάσεις, που λέμε, παραστάσεως, ναι, όντως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εσωτερικά θρησκεύονται και αυτούς τους ανθρώπους ο καλύτερος όρος θα ήταν να τους χαρακτηρίζαμε πνευματικούς ανθρώπους. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν βαθμίδες τόσο στη θρησκευτικότητα όσο και στην πνευματικότητα. Σήμερα η ψυχολογία της θρησκείας έχει ξεχωρίσει τους όρους ad hoc τι σημαίνει θρησκευτικότητα και τι σημαίνει, ναι, πνευματικότητα, ναι, και υπάρχουν στους, ναι, θρησκευοψυχολόγους, συγγνώμη, υπάρχουν άπειρα για την κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τα λοιπά, ερωτηματολόγια που μπορείς να διακρίνεις και να μετρήσεις σε ένα βαθμό αυτήν την θρησκευτικότητα ή την πνευματικότητα. Βεβαίως. Να πάμε λίγο στον κύριο Τσακλή, κύριε καθηγητά, και θα συνεχίσουμε πάλι προχωρώντας. Ναι, ακούστε, κύριε Τσακλή. Περί του αυτού θέματος. Ναι, περί αυτού του θέματος. Ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί και μας προβληματίζει, σημαίνει από εκεί, κύριε Τσακλή, και θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Αν ανατρέξουμε στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Αθήνα, είδε πάρα πολλά στοιχεία θρησκευτικότητας αυτού του λαού. Είδε διάφορους θεούς που είχαν τότε την εποχή εκείνη. Και του έκανε και εντύπωση, λέει, ένας Θεός ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό. Στον άγνωστο Θεό. Και μάλιστα έκανε και ένα κοπλιμάν, ας πούμε, στους Αθηναίους, ότι είσαστε πιο θρησκευόμενοι άνθρωποι που έχω δει στη ζωή μου. Εύδε μονέστερους. Δυσιδαιμονέστερους, αποκάλεσε. Δυσιδαίμονη ήταν αυτός που πίστευε στο Θεό, ας πούμε. Στο δαίμονα. Που ήταν, ναι, ο Θεός. Ναι, ήταν, ναι, το θείο. Ναι, υπό την έννοια, τώρα το λέμε λίγο διαφορετικά εμείς, αλλά τότε ήταν έτσι όπως το λέτε, κύριε Αγαπητέ. Λοιπόν, αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι Έλληνες άνθρωποι είχαν αναζήτηση, θρησκευτική αναζήτηση, φιλοσοφική αναζήτηση, ποιητική αναζήτηση. Όλες τις αναζητήσεις είχαν οι αρχαίοι Έλληνες
μηδεμιάς εξερουμένης. Και ο Απόστολος Παύλος σκέφτηκε να τους μιλήσει για τον πραγματικό Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού. Βέβαια, απέτυχε κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα. Πάντως έγινε ένα μπόλιασμα, μια πρώτη ευκαιρία, ένα πρώτο τεστ θα λέγαμε, για να δει, να ψυχολογήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και είδε ότι ήταν καλοπροαίρετοι. Οι Έλληνες είναι καλοπροαίρετοι ως προς τη θρησκευτικότητα. Δεν την απορρίπτουν, δεν την πολεμούν. Αντίθετα, οι ξένοι, πολλοί ξένοι έχουν πολεμήσει την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό και συνεχίζουν να την πολεμούν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Ναι. Στην πιο αυτό, κύριε Ατζακλή, θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας απολύτως και να εμβαθύνω μάλιστα, λέγοντας ότι ακριβώς επειδή οι Έλληνες διέθεταν σαν ύψιστο βαθμό τον λόγο διανοήσεώς τους και ανοίγαγαν τα πάντα εις το αγαθόν αλλά και στο απόλυτον, προσπαθώντας με την αναζήτηση αυτή αναλογικά ή αναγωγικά, αν θέλετε, έφτασαν σε μια αντίληψη περιθείου και ήσαν πάντοτε ανοιχτοί και καλοπροαίρετοι, όπως λέτε. Ναι. Αλλά συνεχίστε, παρακαλώ. Ναι, ναι, συνεχίστε και θα συνεχίσουμε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζει, Ατζακλή, ναι. Μετά, λοιπόν, τον Απόστολο Παύλο, ξέρουμε την ιστορία πώς εξελίχθηκε. Ο Απόστολος Παύλος πήγε, έκανε τις πρώτες κοινότητες κλπ. Ήταν πάντα ενθουσιασμένος με την Ελλάδα και με τους Έλληνες ο Απόστολος Παύλος. Βρήκε δηλαδή εδώ ανθρώπους οι οποίοι τον βοήθησαν πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω ότι συνεχίστηκε μέσα στους αιώνες και μέχρι σήμερα. Δηλαδή και μέχρι σήμερα, από στατιστικές της Ευρώπης κλπ. Που γίνονται, αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας είναι θρησκευόμενος, πιο θρησκευόμενος από τους άλλους και ιδίως. Οι Πόντιοι και οι Κρητικοί και τα νησιά κάτω, ας πούμε, είναι έτσι λένε αυτές οι στατιστικές. Αλλά ας μείνουμε στο γεγονός ότι είναι δυσιδαιμονέστερος, όπως είπα, Απόστολος Παύλος. Και οι Κύπροι. Και οι Κύπροι, και οι Κύπροι. Ναι, ήθελα να το πω και αυτό. Αλλά να δούμε τώρα τα αίτια τα σημερινά και να μπούμε στα σημερινά αίτια. Δεν ξέρω αν έχετε να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Βεβαίως. Να πω εγώ δύο-τρία σημερινά. Να πείτε δύο-τρία και να συνεχίσουμε. Ναι, κύριε Ζαγλή, πείτε. Εγώ αποδίδω στον πολύ περισπασμό που υπάρχει στις τηλεοράσεις, στο ένα στο άλλο, στα βιβλία που έχουν γραφτεί, δηλαδή στα πολλά επιστητά που έχουν συμβεί και στις πολλές επιστήμες, στις πολλούς διαχωρισμούς, στις πολλές ειδικότητες, όλα αυτά είναι ένας περισπασμός προς την ουσία που είναι να βρούμε το Θεό και την ψυχή μας. Αυτή είναι η ουσία τελικά όλης της αναζητήσεως του ανθρώπου και αυτό το καταλάβει ο άνθρωπος και θα κλάψει πικρά κάποτε αν δεν το έχει καταλάβει στα νιάτα του, έτσι. Ο πολύς περισπασμός λοιπόν, τον οποίο επιβάλλει και η νέα τάξη των πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση με την αστρολογία, τη μετεσάρκωση και με πολλά άλλα που δεν είναι της ώρας να τα αναφέρουμε, μας κλέβουν εντέχνως το χρόνο από τι? Από το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, από το να προσευχηθούμε, από το να πάμε στην Εκκλησία κλπ. Κλπ. Και ιδίως οι νέοι που δεν έχουν τα αρεθίσματα όπως είχαν οι παλιοί, έτσι ο τρόπος της ζωής νομίζω ότι ευθύνεται πάρα πολύ και όχι μόνο. Και θα σταματήσω εδώ για να μιλήσουν και άλλοι. Δώσω, ναι, το λόγο, ναι. Τσιτζίκο, για το θέμα, ναι, αυτό τη θρησκευτικότητα των Ελλήνων. Ναι, έχετε δίκιο να απεχθούμε λίγο τις σκέψεις και σας δίνω αμέσως το λόγο ότι σίγουρα η ενημέρωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που τονίσατε. Σπανίζουν στην εποχή μας εκπομπές πνευματικού περιεχομένου, αυτό το έχουμε δει όλοι. Γι' αυτό και εμείς εδώ μαχόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Δεύτερον, πολλές φορές η ενημέρωση δεν γίνονται μέσα σε κάτω από σωστές προϋποθέσεις, σωστά κριτήρια. Έχουμε καταιγισμό πληροφοριών στο διαδικτυακό χώρο, στην τηλεόραση, αλλά πάντα οι πληροφορίες θα πρέπει να φιλτράρονται και να έχουμε μια σωστή ενημέρωση, γιατί σκοπός μας, κύριε Τζακλή, όπως ξέρει η κύριε Τσίκο, ότι διάκριση. Η διάκριση των πληροφοριών, και γιατί ακούμε πολλές φορές πληροφορίες. Πολλοί λένε ότι εκπροσωπούν ή το χώρο της Εκκλησίας ή το θεολογικό χώρο, αλλά δεν έχουν σωστή άποψη ή δεν είναι σωστά αυτά που λένε. Άρα πρέπει να έχουμε μια διάκριση σε ό,τι βλέπουμε και σαν μήνυμα αυτής της εκπομπής, εμείς λέμε στους φίλους να ερευνούν. Δεν ισχύει αυτό που όλες τις εποχές ακούμε ή ένα διαχρονικό λαθασμένο ρητό ή μια λαϊκή ρίση ότι πίστευε και μη ερεύνα. Ότι πρέπει να ψάχνουμε, να ερευνούμε και αυτά που λέμε εμείς εδώ σαν εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας και αυτά που βλέπουν οι αγαπητοί φίλοι από άλλες εκπομπές που αναζητώντας στο διαδίκτυο βρίσκουν πληροφορίες, μας ρωτάνε, επειδή και εσείς είστε κοντά σαν νέα παιδιά, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και ο κ. Ατζακλής ως γιατρός και εγώ ως καθηγητής, βλέπουμε τις ανησυχίες τους, αφού γκραζόμαστε, προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα, έχουν ανησυχίες ερωτήματα. Και κλείνοντας, και θα σας δώσω το λόγο να τα αναλύσετε όλα αυτά, να τα εμβαθύνετε. Βλέπουμε ότι και οι φιλόσοφοι
ασχολήθηκαν, επειδή μιλήσαμε για την αρχαία Ελλάδα, ασχολήθηκαν και επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί, κύριε καθηγητά, και με την φιλοσοφία και επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ μέσα από μια πολυετή έρευνα και μέσα από το διδακτορικό μου και μέσα από τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που τα είδαμε και νωρίτερα, έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Είδαμε και ότι ο Μεγάλος Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Πλωτίνος, ο Σωκράτης ασχολήθηκαν με το αγαθό, ασχολήθηκαν με το ένα, ασχολήθηκαν με θέματα τα οποία αγγίζουν και ομοιάζει και η φιλοσοφία του Πλωτίνου με τον χριστιανισμό. Δίνω το λόγο έτσι να έδωσε κάποια ερεθίσματα. Να μου δώσατε πάρα πολλά ερεθίσματα. Είναι γεγονός και αλήθεια. Και πριν ξεκινήσω καν το θέμα μας, ναι, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω εντάχει. Βεβαίως. Σε όλα αυτές τις νήξεις τις οποίες κάνατε. Καταρχήν να ξεκινήσω το αγνώστο Θεό. Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, αυτό η επιγραφή το αγνώστο Θεό, πρώτον ότι υπήρχαν και άλλοι λαοί που είχαν αφιερώσει έναν ανάλογο βωμό σε άγνωστους περισσότερους θεούς και όχι μόνο σε έναν. Ναι. Άλλοι δε λένε ότι δεν υπήρχε μόνο ένας βωμός, αλλά πολλοί. Άλλοι δε ότι δεν ήταν μόνο σε έναν ο συγκεκριμένος βωμός, αλλά υπήρχαν και βωμοί σε πολλούς αγνώστους. Ναι. Σε μια καταληκτική έρευνα φαίνεται ότι αυτός ο συγκεκριμένος βωμός ήταν για τον Θεό Πάνα, για τον Θεό Πάνα. Κλείνω αυτό το θέμα, δεν μας ενδιαφέρει, είναι ένα ιστορικό, ας πούμε, παραπλήσιο θέμα. Ναι. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Πάλι, κύριε Ατζακλή, αναφέρατε ότι αυτά τα δύο τα βασικά τα οποία πρέπει να απασχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο είναι ο Θεός και η ψυχή. Και αυτά τα δύο, ακριβώς έτσι όπως τα έχετε αναφέρει, τα έχει πρώτος πει ο Ιερός Αυγουστίνος και κατόπιν ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Εμμανουήλ Καντ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για αυτά τα δύο, λέει, αξίζει το πάνω. Και ο κοσμάς ο εντολός, μην ξεχνάτε ναι, για αυτό. Και η ψυχή, μάλιστα. Τώρα, στο πίστευε και μία ερεύνα, ένα μικρό σχολιάκι, ναι, ναι, που γιατί και αυτό πολλές φορές ακούγεται σε χείλη αδαών. Ναι, ναι. Είναι και το, λένε, το θέμα ότι μία αφρικανική σχολή πατέρων ναι, όντως ανέγραψε αυτή τη φράση. Ναι. Αλλά η φράση σε αυτή, ενώ θέλει κάποιο στην στίξη ένα συγκεκριμένο κόμμα ναι, στη ναι, συγκεκριμένη ναι, ανάλυση, ναι, κάποιοι το έχουν παρερμηνεύσει. Το ερμηνευτικό αποτέλεσμα είναι ότι στην θεολογία γενικότερα και στο θρησκεύεστε και στο αναζητήν φιλοσοφικά και πνευματικά δεν απαγορεύει ο Χριστός και ο χριστιανισμός. Αντιθέτως, μας προτρέπει να ερευνούμε τα σγραφάς. Γιατί μας έδωσε τόσο και οι πατέρες της Εκκλησίας ναι, ναι, γιατί και μας έδωσε και το νουν, βεβαίως. Και θέλω να καταλήξω σε αυτό το σημείο για να κλείσουμε την ενότητα αυτή, ότι η Εκκλησία, η πραγματική θεολογία, δεν φοβάται την αλήθεια. Όχι. Δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, κανένα διάλογο. Όχι. Ο ίδιος ο Θεός ήδη από την Παλαιά Διαθήκη διαλεγόταν με τους προφήτες και στη συνέχεια ο Θεός σήμερα διαλέγεται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τις ευαίσθητες πνευματικές κεραίες και μπορεί να αφουγκραστεί και να κάνει αυτού του είδους τον διάλογο. Τώρα, το τελευταίο το οποίο αναφέρατε, αγαπητές συνάδελφε, για τον νεοπλατωνισμό, ναι, τον Πλωτίνο και τον Πρόκλο και όλους αυτούς τους μετά τον Πλάτωνα μεγάλους φιλοσόφους, πράγματι υπάρχει μία μορφολογική συγγένεια, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι τουλάχιστον τρεις ιεράρχες, οι Καπαδόκες ναι, 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 κτλ. Έζησαν στην εποχή όπου αυτές οι φιλοσοφίες ευρίσκονται στην κορυφή τους ναι, και αναγκαστικά έπρεπε να εκφραστούν με τη γλώσσα της εποχής τους. Ναι. Οπότε χρησιμοποίησαν αυτή τη μορφολογική γλώσσα. Ωστόσο όμως μπορούμε να κάνουμε μία εκπομπή για αυτό το θέμα βεβαίως, που θα είναι διαφορετικού βέβαια, έτσι, διαμετρήματος, διότι απλώνεται σε πολλά επιμέρους. Παιδί, απλά ήθελα να δείξω εγώ αυτό, ναι, ναι, ότι υπάρχει φυσικά τη σκεφτικότητα. Υπάρχει, όλοι, εγώ θα την έλεγα όλη αυτή αυτό την φιλοσοφία, ήδη αρχής γενομένης από τον Πλάτωνα τον και Πλάτωνα, στη συνέχεια, ναι, ναι, θα την έλεγα θρησκευτική φιλοσοφία. Θρησκευτική φιλοσοφία. Βεβαίως. Ο όρος αυτός είναι ο κατάλληλος. Διότι ιδίως ο Ευάγγελος Παπανούτσος που είχε ασχοληθεί με το διδακτορικό του πάνω στην θρησκευτική εμπειρία του Πλάτωνα, ναι, 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 ακριβώς εκεί κατατείνει. Πρόκειται για μια θρησκευτικού τύπου φιλοσοφία. Φιλοσοφία. Δεν είναι καθαρός μια ορθολογική. Κατέληξε ο Παπανούτσος. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τις θέσεις του. Φίλος του Καρατζάκη, έτσι.
Δεν μπορεί, έτσι, ορισμένα. Εντάξει, εγώ. Έχει πει όμως σημαντικά πράγματα. Ναι, εγώ, εντάξει, σε ορισμένα είναι σημαντικά. Έχει γράψει όμως. Μα ο Σατανάς θέλει να πει χίλια. Γύρω από ναι. και το Θεό και τις θρησκευτικές ναι. εμπειρίες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Κάποια θέματα. Όπως και στην ψυχολογία του που έχουμε μελετήσει, γνωσιολογία του κτλ. Δεν εκφράζεται τουλάχιστον επιθετικά. Ναι, αυτό που λέω κάπως και. Δεν ξέρω. Θα τον δείτε ξαφνικά εκεί που φαίνεται ότι είναι. Ναι, δεν παίρνω μία θέση, εν πάση περιπτώσει. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας, το σημερινό. Ναι. Το οποίο είναι η θρησκευτική αδιαφορία. Ναι. Η οποία κυρίως θα έλεγα θα πρέπει να την εστιάσουμε στο επίπεδο των νέων. Γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον, η ελπίδα. Βεβαίως. Και εκεί βεβαίως πρέπει να ποντάρουμε τη δύναμη. Και να καλλιεργήσουμε εκεί ό,τι πρέπει να γίνει είναι δυνατόν. Η, αρχή. Ναι, βέβαια. Η δυναμική αρχή ακριβώς. Πρέπει να γίνει από εκεί. Όσον αφορά τα βασικά αίτια, θα συμφωνήσω με τον γιατρό μας ότι πράγματι το πρώτο αίτιο της θρησκευτικής αδιαφορίας είναι έτσι τουλάχιστον όπως το παρουσιάζουν, δηλαδή ως πρόφαση. Και γι' αυτό δεν το λέω αίτιο, αλλά προφάσεις απιστίας, είναι οι βιωτικές λεγόμενες μέρημνες. Ναι, ναι, ναι. Εμείς με μία λέξη καλύπτουμε μία φράση αυτές τις όλες Μάρθα, εκφράσεις. Μάρθα. Μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Έτσι. Αλλά αυτές όλες δεν είναι, επαναλαμβάνω, οι πραγματικές, οι βαθύτερες ψυχολογικές αιτίες. Είναι προφάσεις. Και βεβαίως, λέει ο Ρος και Σόστομος, εάν κάποιος δεν θέλει να πιστεύσει, τι δύναται να τον επιβάλλει και με δια της βίας δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί η πίστης. Η πίστης είναι μια ελεύθερη κίνηση της ψυχής, η οποία προϋποθέτει μια καλή προαίρεση, μια ανοιχτότητα του ανθρώπου και βεβαίως μια στοχαστικότητα με την έννοια ότι ο άνθρωπος να διαθέτει πνευματικές, όπως είπα προηγουμένως, κεραίες. Εάν δεν διαθέτει αυτό το υπόβαθρο, δεν μιλάμε πλέον για άνθρωπο άνοθρόσκο, αλλά για υπάνθρωπο, δηλαδή για άνθρωπο επίπεδου ζώου, ο οποίος ασχολείται και αν δεν αναφέρεται κερές, μόνο στο τρόγιν και στο ποιήν και τα λοιπά. Μα ουσιαστικά, τώρα, εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Ναι. Εκγενετής αυτός δεν έχει το μουσικό αυτή, εγώ το παρουσιάζω το πνευματικό αυτή σαν το μουσικό αυτή. Ναι, δηλαδή, καλά κάνετε. Οι οποίοι τους λες λα και λένε λα, δεν μπορούν να το πετύχουν τον τόνο. Ναι. Αυτοί τώρα στερούνται. Αυτοί λέγονται τονικό σκοφή στην ψυχολογία. Τονικό σκοφή ή τονικό παραπλήσι. Ας πούμε, κάνουν ένα, ένα διακρότημα, ας πούμε, κλπ. Δεν πάνε πάνω στον τόνο. Ακριβώς. Και όταν πάτε σε καμιά ορχήστρα, έτσι, σε καμιά χοροδία, το πρώτο πράγμα που κάνει ο μαέστρος είναι να σε συντονίσει με το πιάνο. Σου πατάει μια νότα και σου λέει επαναλαβέτε. Αν δεν μπορεί να την επαναλάβει, δεν κάνει μουσικό. Λοιπόν, είπε ο Χριστός ότι όποιος έχει αυτή να ακούσει, όποιος έχει δηλαδή πνευματικό αυτή θέλει να πει. Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε πνευματικό αυτή. Ποιος το ζήτημα είναι εκείνος ο οποίος τώρα έχει ευθύνες για το ότι όλοι δεν έχουμε πνευματικό αυτή. Ασφαλώς όχι ο Θεός. Ο Θεός έχει δώσει διαβαθμίσεις πνευματικών αυτιών. Εκείνος όμως που ευθύνεται γιατί δεν καλλιέργησε, δεν άκουσε, δεν επέμενε όπως ένας μουσικός και καλό αυτή να έχει, θα επιμείνει για να μάθει τις τονικότητες καλά. Για να δει τις αρμονίες, για να δει τη φούγκα, πώς θα γίνει κλπ. Πρέπει να επιμείνει. Δηλαδή πρέπει να βάλει και τη δικιά του ενέργεια. Κάνει άσκηση. Άρα λοιπόν ευθύνεται και ο άνθρωπος που δεν ακούει τα πνευματικά και τα απεχθάνεται κατά κάποιο τρόπο και του φαίνονται μυστήρια. Διότι μόλις αρχίζει καμιά φορά σε μια παρέα, έτσι που σύνηθιζα εγώ στο βράδυ στην Κρήτη, να ανοίγω το Ευαγγέλιο και να διαβάσω 2-3 λέξεις, από τους 10 οι 2-3 παραλύανε από τον ύπνο. Ο άλλος πήγαινε να πέσει χάμω από την καρέκλα, διότι ήθελε να κοιμηθεί. Ναι. Και μου πένασε γέροντας ότι αυτό είναι δαιμόνιο μου. Λέει που πάει εκεί πέρα και τον έκανε να κοιμάται. Λοιπόν, ακούστε και τη δική μου την απάντηση πάνω σε αυτό. Πολύ είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Δηλαδή αυτό το αυτή, το πνευματικό ευήκον ους που λέμε, είναι κληρονομικό ή επίκτητο. Αυτό είναι το ερώτημά σας. Ναι. Η απάντηση είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι. Αλλά όταν λέμε ότι δεν ευθύνεται ο Θεός, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ασφαλώς. Γιατί δεν ευθύνεται ο Θεός. Διότι εάν ένα παιδί γεννηθεί από ένα DNA κατεστραμμένο. Δεν θα το ζητήσει ο Θεός περισσότερο. Ή βλαβερό, ή νοθρό, ή από ένα αλκοολικό άτομο. Ή από μια ασθένεια συφιλιδική κτλ. Νόσο κτλ. Ιατρικός ακαταλόγηστος. Ακριβώς. Τότε το παιδί δεν έχει την ευθύνη αυτή, την ηθική ευθύνη. Ωστόσο, σε ένα βαθμό που έχει την αυτοσυνειδησία, μπορεί να αγωνιστεί, να ασκήσει, να εξασκήσει αυτό το πνευματικό αισθητήριο. Τώρα, γι' αυτό επαναλαμβάνω, και στα δύο χρειάζεται άσκηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας ομιλεί ακόμα ότι είναι δυνατόν και οι ορμές μας να εξασκηθούν και να δαμαστούν. Βεβαίως.
Δεν έχω τον χρόνο και συνεχίζω τώρα πάνω σε αυτό. Θέλω να σας διακόψω, γιατί πάμε σε ένα λεπτό στο διάλειμμα της εκπομπής. Να δούμε λίγο, να κάνω ένα, επειδή πάμε και να μην σας διακόψω. Είδες, μόλις ανάβει η συζήτηση. Βεβαίως. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα σε ένα λεπτό δεν περίπου. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα τη συζήτηση. Βεβαίως. Έχουμε το δεύτερο μέρος, κύριε Τζαχλή και κύριε καθηγητά. Να συνεχίσουμε. Απλά να υπενθυμίσω στους φίλους ότι βλέπετε την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Μιλάμε για τη σκεπτική αδιαφορία, γενικότερα για το σκεπτικό βίωμα. Βλέπουμε στοιχεία της σκεπτικότητας σημερινή εποχή. Και πριν περάσουμε στο διάλειμμα, μιλάμε για φιλοσοφία, για θεολογία και για ψυχολογία. Για όλα αυτά τα θέματα των εκπομπών μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλέφωνο που βλέπετε. Επίσης βλέπετε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλάνε για την ουσία και την αθανασία της ψυχής, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Αρχαία βλέπετε το πρώτο βιβλίο, η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Μιλάμε για τον νεοπλατωνισμό, για την έννοια του Πλωτίνου, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Στοιχεία τα οποία δούμε γενικότερα στις εκπομπές για τη σύζευση των δύο αυτών κόσμων και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, δούμε πάλι τους διακεκριμένους επιστήμονες που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας. Τον σταθερό συνεργάτη, τον άνθρωπο που έχει συμβάλει πολλά πράγματα και έχει συμβάλει κατά πολύ στο να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή με πολλά στοιχεία, τον κύριο Βασιλό Ατζαγλή. Αλλά έχουμε τη χαρά και την τιμή τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο, που ανοίγει στον τομέα της ψυχολογίας της θρησκείας. Μας λέει σημαντικά πράγματα για τη θρησκευτικότητα, για την παιδεία, για την ελπίδα που θα πρέπει να έχουμε στην εποχή μας. Και λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για την παιδεία, λέγατε για τα νέα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνει ο νέος σήμερα για να επανέλθει πάλι η θρησκευτικότητα και το θρησκευτικό βίωμα στην καρδιά του. Τι φταίει, είπα εγώ επιγραμματικά, ότι σήμερα έχουμε πολλές πληροφορίες, έχουμε πολλές πηγές, αλλά δεν έχουμε τη σωστή διάκριση και θα πρέπει να ερευνάμε, να αναζητούμε και να ψάχνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που το θίγουμε σε αυτές τις εκπομπές είναι να αυξηθούν και τα πρότυπα. Να υπάρχει σωστή ενημέρωση, σωστή πληροφορία για να ξέρουμε τι πιστεύουμε και να καταλάβουμε την μορφή της πίστεώς μας. Κάτι που σήμερα πολλές φορές ακούμε πολλά πράγματα, δεν κατανοούν οι άνθρωποι τελικά τι πιστεύουν. Ναι. Θα ήθελα όλα αυτά τα συμπεράσματα να τα θέταμε στο τέλος και θα τα αναπτύξουμε λίγο διεξοδικότερα, αν έχουμε τον χρόνο. Ενώ τώρα, ενώ ξεκινήσατε για τους νέους, θα προσέθετα ότι ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις όπως τις αναφέρατε, υπάρχουν ακόμα περισσότερα καλά και υγιή στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε ραδιόφωνα με θρησκευτικού περιεχομένου εκπομπές, έχουμε στις τηλεοράσεις, έχουμε θρησκευτικά περιοδικά, βιβλία. Σήμερα μέσα στο εκκλησίασμα υπάρχει θέρμανση, υπάρχουν άνετοι χώροι πνευματικών κέντρων κτλ. Και όμως το επίπεδο το βαθύτερο της πνευματικότητος βλέπουμε ορισμένοι τουλάχιστον ότι υστερεί όσον αφορά το παρελθόν, είτε το δικό μας είτε κάποιον άλλον, τουλάχιστον ορθοδόξων λαών και εποχών. Ναι, πέρα. Θα αναφερθούμε λοιπόν εντάχει πού οφείλεται αυτή η αδιαφορία. Καταρχήν, εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στο ψυχολογικό και ιδιαίτερα στο γνωσιακό αίτιο που έχει να κάνει με το ιδεατό του ανθρώπου στίγμα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε σύστημα γνωσιών που σχηματίζει ο άνθρωπος μέσα στον εγκέφαλό του, μία δέσμη αξιών. Πώς σχηματίζεται αυτή η δέσμη και
ανάλογα πώς τροποποιείται. Αλλά πριν αναφερθώ αναλυτικότερα σε αυτό το μοντέλο, θα έπρεπε να πούμε ότι τα βασικά αίτια απομακρύνσεως σήμερα από την υγιή θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα ξεκινούν από, αν θέλετε, βιολογικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι άνθρωποι που είναι βαριά ασθενείς ή κατάκητοι, ξέρετε ότι στρέφονται εναντίον του Θείου γενικά, Θείου. Βλασφημούν ναι. το Θεό. Είναι αυτό που λέμε στη θεολογία θεοδικία, το ναι, φαινόμενο. Ναι. Δεύτερον, είναι αίτια οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, η μεγάλη οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την εποχή μας οδηγεί πολλούς ανθρώπους να στρέφονται πάλι ενάντια στο Θεό και να λένε τώρα με το Θεό θα ασχοληθούμε και τα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε να φάμε και να θρέψουμε την κοιλιά μας. Γιατί ξέρετε το αρχαίο λατινικό ρητό που έλεγε ότι πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουμε την γαστέρα ναι. και κατόπιν να αρχίσουμε να φιλοσοφούμε. Εμείς έχουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο, ου καλατοθήσονται. Αυτό που ακούμε στον ναι, αυτό γιατρέ μου ναι. θα κάνουμε, εάν θέλετε, μια ειδική εκπομπή γιατί έχει πάρα ναι. πολύ μεγάλο βάθος. Κάθε τι που λέμε εδώ πέρα είναι έχει μεγάλο βάθος. Βεβαίως, γιατί κάθε λέξη όντως που λέμε ναι. έχει πίσω ότι του τεράστια βιβλιογραφία. Δεν αφήνει ναι. ο Θεός τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με την ψυχή του ζητάει και αγαπάει το Θεό, δεν τον αφήνει να πεινάσει. Δεν το έχουμε καταλάβει μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι και η αιτία της πείνας είναι η απομάκρυνσή μας από το Θεό. Βεβαίως, έτσι. Και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο με μεταφυσικά, ας πούμε, επιχειρήματα, όχι. αλλά και με σαφώς ψυχολογικά ναι, και ιστορικά. Λογικά. Ναι, ναι, έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το Θεό και πρέπει, έπειτα, το, πρέπει το να κατανοούμε. Ναι, πείτε μας. Κάποια οικογενειακά και κοινωνικά αίτια, παραδείγματος χάρη παιδιά τα οποία είναι χωρισμένων οικογενειών ή έχουν προβλήματα με τους πατεράδες, σαν αντιπαλότητα και σαν ένα αντίπαλο δέος, η έλλειψη του πατέρα αρχίζει να κλωτσάει το παιδί την ύπαρξη του Θεού πατέρα κτλ. Κτλ. Σωστά. Εν τέλει, έχουμε και τους ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Δηλαδή, εάν κάποιος έφηβος ενταχθεί από μια μικρή ηλικία, ιδίως στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικοπολιτικό σύστημα κτλ., το οποίο εκφράζει δογματικά κάποιες αντιμεταφυσικές, αντιπνευματικές ιδέες κτλ., ναι, πάλι βέβαια. Το παιδί θα στρατευτεί εναντίον του χριστιανισμού βέβαια. Και οποιασδήποτε θρησκείας. Αυτά είναι σε γενικές εντάχει γραμμές. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να εισέλθουμε στο καθαρός ψυχολογικό πεδίο. Ναι, ναι. Πώς ξεκινάει δηλαδή αυτή η αδιαφορία για το Θεό και γενικά για το υπερβατικό. Ο μεγάλος Σοκράτης, ξέρουμε ότι είχε πει «εν είδα ότι ουδέν είδα». Ναι, ναι. Αυτή όμως είναι μια καλοπροαίρετη, ειλικρινής και ταπεινή δήλωση απόστασης από την επίγνωση του Θείου. Δεν δείχνει ότι παραμελεί το Θείον, αλλά ομολογεί με ταπείνωση και ευλάβεια ότι είναι τόσο υψηλό το Θείον που αυτός ως μέγιστος των φιλοσόφων και ακριβώς εκεί βρίσκεται πολύ η μεγαλειότητά του, ότι ομολογεί την φτωχία του την πνευματική όπου δεν μπορεί να προσεγγίσει το Θείον. Έπειτα, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εννοίδια στον θρησκευτικό αδιαφορισμό. Δηλαδή, μιλάμε για θρησκευτικό αδιαφορισμό, αλλά υπάρχουν πολλών ειδών θρησκευτικοί αδιαφορισμοί. Καλά. Στη συνέχεια, θα έλεγα ότι ο θρησκευτικός αδιαφορισμός έχει καταντήσει σε ένα βαθμό μία σύγχρονη καινούργιας μορφής θρησκεία. Ναι. Η ίδια δηλαδή η θρησκευτική αδιαφορία, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο πιστεύω, έστω και ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή ο συγκεκριμένος φορέας να ξέρει στο... ότι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ασυνείδητα παίρνει συγκεκριμένη θέση, έστω και αθεϊστική, ομολογεί μια συγκεκριμένη πίστη. Κάνει μια αντικατάσταση ναι. της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας. Μα λένε ουσιαστικά, με την αδιαφορία. Ναι, και σας δώσω το λόγο, κύριε Τσεκλή, συγγνώμη σας, Ιακώβη, κύριε καθηγητά, ότι ουσιαστικά και οι άθεοι ακόμα έχουν μια μορφή πίστης. Βεβαίως. Αυτό και αυτό δεν το λέω τυχαία. Συγκεκριμένα, αν κανείς έτσι ψάξει πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο, θα δει μια πολύ φρέσκια καινούργια προτεσταντική αίρεση, η οποία ξέρετε τι τίτλο έχει. Η θριαμβεύουσα εκκλησία της αδιαφορίας. Δηλαδή
του απαθούς αγνωστικισμού. Μάλιστα. Δηλαδή φτιάχνουν οι άνθρωποι εκκλησία πάνω στον αγνωστικισμό. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το σημείο αυτό. Και γι' αυτό μιλώ αυτοί για λένε, θρησκειοποίηση αυτοί... του αγνωστικισμού. Αυτή είναι σαν να λένε «Μα το Θεό είμαι άθεος». Μάλιστα. Θεό, είμαι άθεος. Ναι, ναι. Θέλω ένα λεπτό, κύριε Τσίγκο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και η κυρία Τσακλή, σας δίνω αμέσως το λόγο, γιατί ξέρετε, είναι σημαντικές οι έννοιες για να μπορούν να μας παρακολουθούν κιόλας. Μιλάμε σήμερα. Να διατητεύσετε. Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι, ναι. Για να δούμε κιόλας, επειδή πολλές φορές ανοίγουν οι φίλοι τις οθόνες στις ενδιάμεσες εκπομπής. Ναι, 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 ναι. Λίγο καλό είναι κάπου να πούμε, πούμε δύο-τρία λόγια περίπου τι λέμε και να συνεχιστεί αυτή η ωραία επικοδομητική συζήτηση. Είπατε μέχρι τώρα και εσείς, κυρία Τσακλή, και εσείς, κύριε καθηγητά, μιλήσατε για το θρησκευτικό ζήτημα της εποχής μας. Μιλήσατε για τους νέους ανθρώπους. Μιλήσατε για τα κακώς κείμενα της εποχής μας. Αυτά τα στοιχεία που παρασύρουν τον άνθρωπο σήμερα και τον απομακρύνουν, τον αποδιώκουν, τον αποσυγκεντρώνουν ουσιαστικά και όλα αυτά τα προβλήματα βλέπουμε σήμερα. Το ζητούμενο είναι ότι, και αυτό πρέπει να δούμε, ότι η σωστή ενημέρωση, η γνώση, η έρευνα, γιατί πολλές φορές η γνώση που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια καλύπτει ένα μέρος του ανθρώπου, όμως δεν αρκεί. Επακριβώς να χρειάζεται το πανεπιστήμιο μόνο τη μεθοδολογία σου. Από εκεί και πέρα πρέπει μόνο σου να προχωρήσει. Να προχωρήσει και αυτό είναι σημαντικό, να ενημερώνεται κανείς, να παίρνει και άλλες. Γι' αυτό χρειάζεται γνώσεις. Ο έρωτας της μάθησης να υπάρχει. Τη διαβίου μας. Και σωστά αυτό που είπε και ο Αριστοτέλης, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι ο άνθρωπος το έχει μέσα του, ότι από τα πρώτα λεπτά της δημιουργίας του ανθρώπου, ο άνθρωπος αναζητά τη γνώση, αναζητά στο να ερευνά και να βρίσκει συνεχώς καινούργια πράγματα. Έτσι είμαστε δημιουργημένοι και δεν πρέπει να υπάρχει αυτό εφησυχασμός. Και κλείνοντας, είπατε επίσης ένα μεγάλο σημαντικό θέμα, το ζήτημα της αυτογνωσίας, αυτό που λέμε εδώ κάθε φορά μέσα από αυτήν την εκπομπή με τον κύριο Τσακλή, ότι θα πρέπει να οριοθετούμε τα πράγματα. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε ένα απολογισμό των πράξεών μας, των σωστών πράξεών μας, των αθασμένων πράξεών μας και να προσπαθούμε να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε. Είναι σημαντικό και βασικό αυτό, ναι. Κυρία Τζακλή, και τέλος είναι λόγο, και για τη συνείδηση. Ναι. Και τέλος πρέπει να μιλήσουμε και για τη συνείδηση κάποια στιγμή, που είναι σημαντικό. Κυρία Τζακλή, σας ακούμε. Όσον αφορά το θέμα της αθείας, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ περίεργο, έτσι, διφορούμενο θέμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή κανένας άθεος. Άρα, μήπως ο άθεος είναι μια ψυχολογική κατάσταση από κοινωνικούς λόγους διαμορφωμένη που θέλει ένας, δεν θέλει να τον ελέγχουν ότι είναι χριστιανός, αν πήγε στην εκκλησία, αν νηστεύει, αν κάνει ελεημοσύνες κλπ. Και σου λέει, θα βάζω εγώ τώρα καθένα να με κατάλαβε. Δεν έχει το ηρωικό στοιχείο να πει ναι, είμαι χριστιανός και είμαι και κακός χριστιανός γιατί δεν κάνω αυτό που πρέπει να κάνω κλπ. Δεν έχει αυτό το ηρωικό στοιχείο. Της ομολογίας, την οποία πρέπει να έχει ο χριστιανός και να λέει ναι. Προσπαθώ να είμαι χριστιανός, αλλά είμαι κακός χριστιανός. Αλλά αγαπάω τον Θεό. Αγαπάω τον Χριστό. Αυτό έχει διαφορά από το να λες δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Γιατί και την ομολογία τη ζήτησε και ο ίδιος ο Κύριος, λέει να με ομολογείτε μπροστά στους ανθρώπους. Σας πήρα πολλή ώρα από το δικό σας. Όχι, προς Θεού, ήταν πολύ ωραίο αυτή η επισήμανσή σας. Τώρα, θέλοντας να σπάσω αυτό το ψυχολογικό αίτιο. Ναι. Στα επιμέρους, ναι. Θα ξεκινήσω με την νοητική αδιαφορία. Δηλαδή, μόνο στο νοητικό επίπεδο, τι σκέφτεται ένας πιθανά υποψήφιος αδιάφορος άνθρωπος. Καταρχήν, ξέρουμε την λεγόμενη θρησκευτική ολιγορία ή αμέλεια. Εδώ πρόκειται για έλλειψη πνευματικών ή μεταφυσικών ενδιαφερόντων. Ενώ δηλαδή ένας έλογο όν, όπως είναι ο άνθρωπος, θα έπρεπε φυσιολογικά να διαρωτηθεί ποια είναι η αφορμή και το νόημα και η αιτία που ζει. Ναι. Η αρχή και το τέλος. Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουν. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Μας, ναι. Βλέπουμε οι περισσότεροι της κατηγορίας αυτής άνθρωποι, της αδιαφορίας δηλαδή, να ζουν σαν ένα άλογο, μη λογικό δηλαδή, ζώο. Μάλιστα. Το οποίο θρέφεται, κοιμάται, αναπαράγεται κτλ. Το δεύτερο είναι ο ψυχοπνευματικός μετεωρισμός. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα επίπεδο υπεράνω, θα λέγαμε, όπου ξεχνιέται πολλές φορές για τα επιμέρους φαινόμενα και κάθεται μόνος του στοχαζόμενος, οπότε απομακρύνεται από την εκκλησία, από την κοινωνία των ανθρώπων. Μάλιστα. Το τρίτον είναι η έλλειψη στόχου και προσανατολισμού στη ζωή.
Δηλαδή και μη θρησκευόμενος να είναι ένας άνθρωπος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα στόχο και να... όπως μας αναφέρει συγκεκριμένα ο Άντλερ στη ζωή του. Ο στόχος σχηματίζεται από τη μικρή ηλικία, έστω και ασυνείδητα, ναι, για να μπορέσει όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και ηθικά και πνευματικά να ολοκληρωθεί σαν μια τέλεια προσωπικότητα. Έτσι, έτσι. Έπειτα έχουμε το φαινόμενο της αμφιβολίας, της ίδιας της αμφιβολίας. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι από αυτούς τους υποψήφιους αδιάφορους σκέφτονται μήπως αυτό που λένε οι άλλοι να πιστέψω δεν είναι τόσο σίγουρο και στηριζόμενοι πάνω στην αμφιβολία τους αυτή οικοδομούν ένα ολόκληρο ιδεολόγημα επί της αμφιβολίας της ιδείας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτομηδενίζεται, ναι, και το σύστημά τους και οι ίδιοι. Διότι όταν στηριχτούμε η αμφιβολία πάνω στην ίδια την αμφιβολία, υπάρχει ένας, ναι, σχετικισμός, ο οποίος οδηγεί τελικά στον μηδενισμό. Έπειτα έχουμε την πνευματική και νοητική ανοριμότητα. Πράγματι, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε να αδιαφορούν για το πιο σημαντικό, το πιο διακριτό, θα έλεγα, στοιχείο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο, που είναι η μεταφυσική και η πνευματική του διάσταση, και ασχολούνται με χίλια δυο άλλα, με το ποδόσφαιρο, με τη διασκέδαση κτλ. Αλλά ποτέ δεν παίρνουν ένα βιβλίο ή δεν θέλουν να ακούσουν κάτι γύρω από το Θεό, από το υπερπέραν, γύρω από το αν υπάρχει άλλη ζωή, εάν υπάρχει θείον κτλ. Κτλ. Είναι μια πνευματική αυτό δείχνει, ναι, μια πνευματική ανοριμότητα. Αναπηρία, θα λέω εγώ. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύτατες εκφράσεις. Τέλος, η νοητική αυτή αδιαφορία, κατά τη γνώμη μου πάντα, οφείλεται σε μια εκοσμίκευση της ίδιας της θρησκείας. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα σημείο της εποχής υπάρχει μας. Αυτή την εποχή περισσότερο μια αδιακρισία μέχρι ταυτότητος μεταξύ ιερού και βεβύλου. Μάλιστα. Ενώ δηλαδή όλες οι θρησκείες, όπως ξέρουμε όλοι μας, έχουν όρια, διαφοροποιούν ακριβώς με διάκριση το ιερόν και το βέβυλον και ακριβώς προσπαθούν το βέβυλο να το εξαγιάσουν. Συνεχώς γίνεται αυτή σαν μια μηχανή αγιασμού, αυτή τη δουλειά, ένα εργοστάσιο, τέτοιο είναι και η Εκκλησία. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, μια κυβωτός όπου εισέρχονται μέσα άνθρωποι αμαρτωλοί και βγαίνουν άγιοι μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας και της Χάριτος. Λοιπόν, αυτού του είδους θεραπευτήριο. Αυτή λοιπόν η σημερινή εκκοσμίκευση έχει οδηγήσει στην άμβλυνση μεταξύ της διακρίσεως αυτής μεταξύ ιερού και βεβύλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταματήσω για να πάρει το λόγο και ναι, ο βεβαίως, γιατρός. Ναι. Κυρία Τσακλή, μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε, ναι, στο Ευαγγέλιο, απλά να πούμε ότι εδώ κάθε εβδομάδα, έτσι μέσα από την εκπομπή, αναλύουμε ένα κομμάτι του Ευαγγελίου. Και αν μας δίνει καιρό, θα σχολιάσουμε, ναι, και λίγο. Βεβαίως, θα σχολιάσουμε. Έχουμε περίπου 10 λεπτά, έτσι για να ξέρουμε και το χρόνο. Ναι. Πιστεύω ότι σε 3 λεπτά να το χώρο. Βεβαίως. Πείτε μας λοιπόν ποιο είναι το σημείο έχουμε, λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, έχουμε, ναι, σήμερα την Κυριακή του Ματθαίου. Είναι στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 21 και 28. Είναι η Κυριακή η λεγόμενη της Χαναναίας. Ναι. Είναι αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια κόρη που εδαιμονίζεται και στάθηκε μπροστά στον Χριστό. Σιροφινίκησα. Και του σήξε. Μάλιστα, μάλιστα. Τον καιρό εκείνο βγήκε ο Ιησούς. Εξήλθε δηλαδή από τα όρια Τύρου και Σιδώνος, δύο ελληνικές πόλεις που ήταν, ναι, τότε εκεί. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή του Χριστού υπήρχε ακόμα από μινάρια της Αλεξανδρινής εποχής. Ο Μέγας, ναι, Αλέξανδρος είχε αφήσει εκατοντάδες πόλεις στην Ασία, μην πω χιλιάδες. Χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες πόλεις. Και ιδίου μια χαναναία γυναίκα από τον ορίων εκείνων βγαίνοντας, εκράβευσε προς αυτόν λέγουσα: «Ελέησόν με Κύριε, απόγονε του Δαβίδ». Ιε του Δαβίδ λέει, αλλά εννοεί βέβαια ότι δεν είναι. Ιός ακριβώς εκείνη της ώρας. Ναι, μια έκφραση. Εβραϊσμού, τον απόγονο. Τον απόγονο. «Ελέησέ με γιατί, διότι η κόρη μου, λέει, υποφέρει από δαιμόνιο». Εκείνος όμως δεν της αποκρίθηκε ούτε ένα λόγο και αφού επλησίασαν οι μαθηταί ρώτων και παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Απόλυσέ την, διώξτε την». Δηλαδή, κάντε αυτό που ζητάει. Σας ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Δείχνει δηλαδή ακριβώς αυτή τη στιγμή, κύριε Γιώργο, αδιαφορία, ναι, ο Χριστός. Ναι. Προσέξτε, ναι, 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 παιδαγωγική όμως αδιαφορία. Βεβαίως, θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι. Γιατί ωφέλησε αυτή η. Εδώ σας είπα εγώ στην αρχή για τον Σοκράτη, ναι, ναι, και για, ναι, την, ναι, ταπεινή παιδαγωγία, ναι, της αδιαφορίας. Εδώ, σημείο αυτό, εδώ, ναι, όμως, ναι, είναι το άλλο το θέμα της εκπομπής μας. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Του λένε απόλυσέ την, δηλαδή διώξτε την. Με την έννοια όχι να την διώξει δίχως να τη θεραπεύσει για αυτό, να κάνει αυτό. Ήθελα και αυτή σπλαχνική. Την είχαν και αυτοί πονέσει, ας πούμε, αυτή τη γυναίκα, διότι φαινόταν ότι ήταν απελπισμένη. «Απόλυσέ την, διώξτε την, διότι φωνάζει δυνατά πίσω από εμάς», του είπαν οι μαθητές, να την ξεφορτωθούν. Εκείνος, ο Ιησούς δηλαδή, απεκρίθηκε και είπε: «Δεν έχω σταλεί, από το Θεό εννοεί πάντα, παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού».
Η γυναίκα δε ήλθε πλησίον του, τον προσκύνησε και του είπε: Κύριε, βοήθησέ με. Τον επλησίασε τώρα. Ναι. Ενώ δεν ήταν ενθαρρυντικά τα λόγια του Χριστού να τον επλησιάσει, αυτή εκεί στο σκοπό. Επέμενε. Παρά το ότι ήταν ειδωλολάτρησα. Φοβερή τώρα, θα δείτε τι έγινε. Η γυναίκα δε ήλθε πλησίον του και τον προσκύνησε και του είπε: Κύριε, βοήθησέ με στη δυστυχία μου. Αυτό όμως απεκρίθηκε και είπε: Δεύτερη εισφαλιάρα τη δίνει. Δεν είναι σωστό, ούτε στην καλόν λέει. Να πάρεις το ψωμί των παιδιών και να το ρίξεις στα σκυλάκια. Τη σκυναρή, στα σκυλάκια. Την είπε κατά κάποιο τρόπο σκυλάκι. Έτσι, ναι. Προσβλητικό κατά κάποιο τρόπο. Για όσους προσβάλλονται, οι ταπεινοί δεν προσβάλλονται. Διότι και τα σπιτικά σκυλάκια. Α, και αυτή τότε του είπε: Κύριε, σαν να λέει συμφωνώ. Διότι και τα σπιτικά σκυλάκια τρώγουν τα ψίχολα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Ταπεινώνεται φοβερά, έτσι. Δέχεται το ρόλο του σκυλιού, εντάξει, είστε τα αφεντικά, εγώ όμως σκυλάκι. Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε: Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει όπως θέλεις. Και πράγματι, από την ώρα εκείνη, ιατρεύθη η θυγατέρα της, η κόρη της δηλαδή. Εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις και να ακούσω και τις δικές σας. Ναι, πείτε μας. Μία παρατήρηση είναι ότι εδώ άλλος παρακαλεί. Μια γυναίκα παρακαλεί, η κόρη της όμως θεραπεύεται. Και αυτό το λέω για τη μεσητεία των Αγίων που δεν την παραδέχονται πολύ πλανεμένοι. Και λένε δεν υπάρχει μεσητεία των Αγίων. Να, εδώ που φαίνεται ότι είναι, υπάρχει μεσητεία. Ναι. Για την κόρη της κόβεται αυτή η γυναίκα. Θα μου πεις είναι κόρη της, υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει το ίδιο είναι, μεσητεία είναι και αυτή. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ταπεινώνονε αυτόν υψωθήσεται, ότι έφτασε μέχρι τα άκρα της ταπείνωσης να παραδεχτεί ότι είναι και σκύλος ακόμα. Και μια τρίτη παρατήρηση, και αν προλάβουμε θα πούμε και τις άλλες, γιατί είναι πολλές. Ναι, ναι. Ο Χριστός ήρθε για όλη την ανθρωπότητα, έτσι δεν είναι. Για όλη την ανθρωπότητα ήρθε. Αυτό που δεν θέλανε οι Φαρισαίοι ήταν ο Μεσσίας ο δικός του να είναι κατά δικός τους και να είναι αρχηγός και αυτός να καταπιέζει τα άλλα έθνη κλπ. Όταν τους είπε ότι εγώ ήρθα για όλα τα έθνη, για όλη την ανθρωπότητα και η βασιλεία μου είναι... Εκτός αυτού. Ήταν για όλους ο Χριστός. Τότε αυτοί δηλητηριαστήκαν. Και τα λοιπά, ναι. Θέλανε να τον εξοντώσουν, λέει. Από εκείνη τη στιγμή θέλανε να τον εξοντώσουν. Λοιπόν, της είπε όμως ότι εγώ ήρθα, ήρθα μόνο για τα παιδιά του Ισραήλ, για τα πρόπατα του Ισραήλ. Αυτό το κάνει για δύο λόγους, κατά την άποψή μου, και τελειώνω εδώ. Ένα, για να προγκάρει κατά κάποιο τρόπο τη γυναίκα αυτή, ναι, να της πει ότι κοίταξε να δεις μια ξένη, εσύ έρχεσαι και μου ζητάς τέτοια πράγματα. Να την κάνει να αισθανθεί διαφορετικά. Και το άλλο, ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν εκείνη τη στιγμή οι μαθητές και ο κόσμος ότι ο Χριστός είναι παγκόσμιος Μεσσίας. Ναι. Δεν είναι Μεσσίας τοπικός για τους Ελλήνες. Αρχίζει από το Ισραήλ, αλλά σιγά σιγά επεκτείνεται, τους δίνει να καταλάβουν. Και όταν ήρθε και το Άγιο Πνεύμα, τους πηγαίνετε τώρα σε όλο τον κόσμο. Διότι ο Θεός και ο Χριστός είναι όλου του κόσμου. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι τα παιδιά του Χριστού και του πρέπει Θεού. Να πούμε, μέχρι εδώ εγώ. Κύριε Τσακλή, ναι. Κύριε Τσίκο, πρέπει να πούμε ένα επιμήθειο αυτή τη εκπομπή, γιατί είμαστε προς το τέλος. Έχουμε περίπου ένα μισή λεπτό καθένα να πούμε δύο λόγια. Ναι, βέβαια, το δώσουμε αμέσως το λόγο. Απλά σαφώς είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Θέλουμε 50 εκπομπές. Εκεί να κάνουμε. Ναι. Έτσι να απαντήσουμε. Θα το δει ευκαιρία, θα το ξέρετε και να μην οχωνόμαστε όλοι. Βεβαίως. Ότι θα ξαναβρεθούμε και να είμαστε καλά, θα επανέλθουμε με κάποιο... Το Ευαγγέλιο της Κανανέας που πολύ ωραία ανέπτυξε ο κύριος Ατζακλής έχει πολλά άλλα βαθύτερα νοήματα και θα ήταν μια άλλη ιδιαίτερη εκπομπή για να τα μπορούμε όλα. Να πούμε πάρα πολλά σχόλια. Πέστε μας ένα-δύο. Ένα-δύο είναι το θέμα του επιπέδου της πίστεως της Κανανέας. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, η γυναίκα αυτή είχε μεγαλύτερου βαθμού πίστη από άλλους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και ήθελαν να αγγίξουν τον Χριστό οι ίδιοι ως ασθενείς για να θεραπευθούν. Ενώ εκείνη, γνωρίζοντας και πιστεύοντας τη μεσιανική του θεότητα, αρκούσε μόνο ο λόγος του για να πιστέψει ότι η κόρη της ήδη ιάθη. Το δεύτερο είναι ότι ο Χριστός, όπως ξέρουμε, έδωσε έμφαση στα θαύματά του περισσότερο στους Σαμαρίτες και στους εθνικούς. Επίτηδες για να σπάσει αυτή την εθνικιστική έτσι, αντίληψη σωστά, των Ιουδαίων. Σωστά. Αλλά θα μας πάρει πολύ ώρα για να αναπτύξουμε ένα επιμήθειο, έτσι μια λέξη για να δώσουμε την αρχή. Ναι, καταλήγοντας για το κεντρικό θέμα που είχαμε, τη θρησκευτική αδιαφορία, και επειδή δεν μπορούμε να το καλύψουμε σήμερα, θα έλεγα επιγραμματικά ότι εμπερικλείεται μέσα στο θέμα της θρησκευτικής αδιαφορίας ο αγνωστικισμός, η νοητική, όπως είπαμε, αδιαφορία που έχει και άλλα στοιχεία βαθύτερα και η λεγόμενη κατά τους σκεπτικούς της αρχαιότητος εποχή,
ή σήμερα τη λέμε αποχή, δηλαδή το απέχεστε, δηλαδή δεν συμμετέχω, δεν ομιλώ. Αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο, το μη ομιλώ, το λέγανε μάλιστα και οι στοικοί αρεψία. Ναι, αρεψία. Ναι, δεν βγάζω ρήμα από πάνω μου. Δεν εκφράζομαι ναι, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Αλλά αυτά βέβαια είναι κάποια φιλοσοφικά, περισσότερο έχουν να κάνουν θέματα και θα είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής. Βεβαίως θα ξαναβρεθούμε, θα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή, και εσείς μια λέξη. Και εγώ μια λέξη. Εγώ θα σας πω κάτι έτσι που άκουσα σήμερα και μ' άρεσε. Η ευκαιρία, λέει, έχει μαλλί μπροστά. Από πίσω είναι φαλακρή. Αν σου περάσει από μπροστά σου, πρέπει αμέσως να την αρπάξει. Διότι αν σου ξεφύγει και πάει λίγο πιο μπροστά, μετά θα γλιστρήσει. Το μόνο που θα έλεγα, ότι η λέξη ευκαιρία στον χριστιανισμό εκφράζεται με τη λέξη καιρός. Είδατε που ο ιερέας πριν ξεκινήσει στον όρθρο παίρνει καιρό. Η λέξη καιρός είναι τεχνικός όρος. Και σημαίνει το νυν. Ναι, και φαλακρή ευκαιρία. Να τα αναλύσουμε. Το εκάστοτε νυν, το λειτουργικό νυν. Το λειτουργικό νυν. Πριν κλείσουμε, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι είδαμε σήμερα τη θρησκευτικότητα, το βίωμα των Ελλήνων. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει σύντομα, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας». Βλέπουμε παράλληλα τα βιβλία και εμένα. Το βιβλίο αυτό μιλάει για την έννοια της ψυχής, για τη σχέση σώματος και ψυχής, πώς μπορεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να καλλινεύσει, να υπάρξει κάποια αισιοδοξία. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για την ελπίδα της πίστης. Μιλήσαμε σήμερα για την αδιαφορία, αλλά μιλήσουμε και την ελπίδα σε κάποια άλλη εκπομπή. Είναι του χρόνου, η δημιουργικότητα, η αξιοποίηση του χρόνου. Ο μεγάλος Αριστοτέλης μίλησε για την αιτία των πράξεων, τους στόχους, τον σκοπό που πρέπει να βάζουμε κάθε φορά. Είναι η έννοια του χρόνου. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Το τρίτο βιβλίο μιλάει για τον νεοπλατωνισμό. Εκεί γράφω για τον Πλοτίνο, αποκωδικοποίηση των συμβόλων της φύσεως. Ο Ηράκλητος λέει ότι οι νόμοι της φύσεως θα πρέπει να κρύβονται, η φύση κρύβεται. Ουσιαστικά, πώς λειτουργεί η φύση, τι υπάρχει στη φύση, η διαίρεση της ψυχής μέσα στη φύση. Φύση κρύπτει στη φυλή. Ναι, που λέει και ο Ηράκλητος, που λέει και ο καθηγητής εδώ. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Μεγάλο μετέωρο, μορφές του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη. Τη σύζευξη αυτή, το πάντρεμα αυτό. Σε επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε αυτά που λέμε εδώ κάθε φορά, κάθε εκπομπή για τη σχέση των δύο αυτών κόσμων. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Η ιστορία του τόπου μας, λείπουν στοιχεία πολλές φορές, δεν γνωρίζουμε πράγματα. Εδώ προσπαθώ να καλύψω μέσα σε αυτό το βιβλίο τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να ξέρουμε για την ιστορία του τόπου μας. Όλα αυτά τα βιβλία μπορεί κάποιος να τα βρει και να ρωτήσει πληροφορίες στο τηλέφωνο που βλέπετε και για τα θέματα όλων των εκπομπών. Πληροφορίες, ερωτήματα, ερωτήσεις, και σήμερα είχαμε πολλές ερωτήσεις, καταιγισμό ερωτήσεων, όπου να είμαστε καλά θα απαντήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Συνεχίζονται λοιπόν η επικοινωνία και η επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο που βλέπετε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.